στα 1821. Είναι οι πρώτες εικόνες από το ψηφιακό έκθεμα της Τρίπολης που άνοιξε τις πόρτες του στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Το ταξίδι ενός έθνους ξεκινά με ξεναγούς τα ίδια τα πρόσωπα της ιστορίας του ελληνικού έθνους και του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Αξίζει να έρθει να το επισκεφτεί όλοι οι δημότες μας. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου, αλλά ιδιαίτερα τον κύριο Μελή, που χάρη σε αυτόν το έκθεμά μας λειτουργεί πλέον στην πόλη μας και θα είναι για πάντα σε αυτό εδώ το σημείο. Το ψηφιακό έκθεμα συνδυάζει τα ιστορικά τεκμήρια με την αφήγηση που βασίζεται στα απομνημονεύματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος γίνεται ο προσωπικός μας ξεναγός στην ιστορία. Πρόκειται για μια νέου τύπου έκθεση, η οποία περιλαμβάνει διαφορετικά πολυμεσικά ψηφιακά εκθέματα που εξιστορούν με συναρπαστικό τρόπο τα σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του Μοριά και της πατρίδας. Μέσα σε αυτό το ψηφιακό έκθεμα, που είναι μια ειδική κατασκευή με προβολές 360 μοίρες, ζωντανεύει η ιστορία της Επανάστασης με έναν τρόπο που είναι πολύ ελκυστικό και για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Το ψηφιακό έκθεμα είναι επισκέψιμο για το κοινό καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ, ενώ στην Τρίπολη θα ζωντανέψει η έγχρωμη λιθογραφία του Πέτερ Βονές με τίτλο «Ο Παναγιώτης Κεφάλας υψώνει τη σημαία της ελευθερίας στα τείχη της Τριπολιτσάς».